Για να κι όμορφο παιδό, για να κι λεβέντο παιδό, παμπώνει ρε και παραμυθατσί. Με το παραμύθι σου την έκανε στη τύχη σου και το ψιστήρι σου φιγκουρατζί. Το μυαλό σου μάζεψε και την πορεία άλλαξε, με τη φωτιά να παίζεις δεν μπορείς. Σαν πολλά μας τα κάνες, για να κι το παράκανες, το μάστορα σου. Λοιπόν, εγώ τώρα φεύγω για να σας αφήσω μόνους, εντάξει. Λοιπόν, σε μισή ώρα θα γυρίσω, ούτε λεπτό παραπάνω. Εντάξει, μαμά. Μην ξεχάσεις να διαπραγματευτείς την τιμή. 100 ευρώ για μισή ώρα είναι πάρα πολλά. 80 και πολλά τις πάνε. Εντάξει, μαμά. Και το τιμολόγιο για την εφορία, φλούφλι. Μα τι λες καλά, μαμά, είναι δυνατόν τώρα οι Ρωσίδες να έχουν τιμολόγια για την εφορία, οι Ρωσίδες? Γιατί, επαγγελματίες δεν είναι. Άμα φωνάξω το ΣΔΟΕ δεν θα ξέρει από πού να φύγει. Εντάξει, υποχρεωμένη είναι. Μαμά! Τι θέλεις πάλι, λέγε! Και αν δεν κατεβάσει την τιμή. Αχ, ρε φλούφλι, εγώ φταίω που αφήνω εσένα να διαπραγματευτείς. Ωραία, θα το κανονίσω μόνη μου. Εγώ. Καλά, μαμά, πού πας, καλέ μαμά τώρα, μου λες. Πού πας και κάθεσαι εδώ πέρα! Εγώ δεν μπορώ να κάνω έρωτα μπροστά στη μαμά μου να βλέπει μαμά! Φλουφλή, θα κανονίσω την τιμή, θα κανονίσω για το τιμολόγιο και θα φύγω. Άλλη όρεξη δεν είχα να κρατάω φανάρι. Εντάξει, μαμά, υπάρχει κι άλλη λύση αν θες, ε! Να μείνεις εσύ εδώ και να φύγω εγώ. Τι λες, αγόρι μου τώρα, τι λες, Φλουφλή μου, είναι δυνατόν? Τι να κάνει η μανούλα μαζί της? Η μανούλα, παιδάκι μου, ό,τι είχε να κάνει, το έκανε με το συγχωρεμένο τον μπαμπά. Και έβγαλε σένα τον μπουμπούκι. Ναι, κακή σου πέφτουμε. Ρε, μαμά, δεν κατάλαβες και πάλι καλά, σου λέω. Όχι, να πάω εγώ εκεί. Και με λιγότερα χρήματα στο αυτοκίνητο με 60 ευρώ μόνο. Τι λες, παιδί μου? Ναι, μαμά. Και 20.000 ευρώ που θες να αγοράσεις αυτοκίνητο, να μας στοιχίσει το, άντε τώρα μην το πω, ο Κούκος Αηδώνη. Και πάλι δεν κατάλαβες καλά, μαμά. Στο δικό της αυτοκίνητο θα πάω να το κάνουμε. Άμα είναι έτσι, αλλάζει. Να μην χάσω κι εγώ τη Βέρα στο δεξί στο άλτερ. Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το θέμα που απασχολεί περισσότερο τις ανθρώπινες σχέσεις είναι το σεξ και ο έρωτας. Έτσι λοιπόν σήμερα η εκπομπή μας, Σεξ Επιστητού, με καλεσμένο τον Αφρικανό κύριο Τουμπάμπη και τον πολύ γνωστό επιστήμονα, σεξολόγο-ανδρολόγο κύριο Γιάννη Ιωάννου, θα προσεγγίσει το θέμα πέος πολυπλεύρος. Κύριε Ιωάννου, ο λόγος εσάς. Ναστάζια, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να απευθυνθώ κατευθείαν στον κύριο Τουμπάμπη, το φίλο μου Τουμπάμπη, και να του πω, ο οποίος είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα, να τον ευχαριστήσω που είναι σήμερα και πάλι μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Η χαρά είναι μεγάλη για μένα. Χαρά δικά μου. Όχι, δικιά μου είναι η χαρά. Δικά μου είναι μεγαλύτερη. Το ξέρω ότι είναι μεγαλύτερη και άλλωστε γι' αυτό σας έχω καλέσει κιόλας. Θα ήθελα όμως να μου δώσετε την ευκαιρία κάποια στιγμή να γνωριστούμε και έξω από τις διαδικασίες των πλατός. Καταλαβαίνετε, και να βρεθούμε έξω, να τα πούμε, να γίνουμε φίλοι, καταλαβαίνετε. Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ. Όχι, εσείς δώστε μου την ευκαιρία και εγώ θα την αρπάξω. Καλά, κάνω μονίμως αστεϊσμούς για να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε. Χαλαρώστε. Σήμερα το θέμα μας είναι το πέος. Το γνώριζατε? Είναι δυνατόν τώρα να μην γνωρίζω εγώ το πέος? Φέρετε αστεϊσμούς. Και εσείς το γνώριζατε. Μα, το πέος. Εγώ έχω αντιληφθεί σε αυτό. Τι λέτε τώρα, δεν το έχετε αντιληφθεί? Αγαπητό μου πέος, δεν νομίζω πως πλέον σε εσύ πάθω. Συνήθιζα με βλέπεις να ξυρίζομαι, τώρα κοιτάς προς τα κάτω στο κενό. Αγαπητό μου πέος, πλέον δεν σε εσύ πάθω. Κάποτε ήμασταν εμείς οι δυο, μια χαρτοπετσέτα και ένα περιόδικο. Αυτά χρειαζόμασταν κι ήταν όλα καλά. Μα τώρα οι καιροί αλλάξανε και νομίζω πως θες εσύ γι' αυτό. Αγάπητο μου πέος, πέος θες εσύ το αυτό. Αγάπητε μου πάνω, δεν νομίζω ότι πλέον σε συμπαθώ. Επειδή όταν είσαι πιωμένος με βάζεις σε μέρη που δεν τα μπορώ. Πριν καλά καλά να σηκωθώ. Πριν καλά καλά να σηκωθώ. Αγάπητε μου πάω, πλέον δε σε συμπαθώ. Γιατί δεν βρίσκουμε το κλειδί στη σχέση σαν άντρας προς πουλί, να φανερώσουμε το πραγματικό μας εαυτό.
Αν βάζαμε τα κεφάλια μας μαζί, θα κλεινόμασταν σπίτι για μια ζωή. Να το μου πέως, είσαι το καλύτερό μου φιλαράκι. Και μια και ξυρίζομαι, θα σου ξυρίσω το κεφαλάκι. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο θέμα μας, το Πέος, λοιπόν. Εσείς, πέστε μας, τη σχέση σας με το Πέος. Τη σχέση μου με το Πέος, ναι. Είμαστε ακόλυτοι. Είμαστε πάρα πολύ δεμένοι. Χαίρομαι για τους συμβολισμούς σας. Τι εννοείτε δεμένοι? Δηλαδή, δεν μπορώ χωρίς αυτός. Α. Και αυτός χωρίς εμένα. Α, καλά. Όπου πάω, πάμε μαζί. Αυτονόητο είναι αυτό. Τη συμπεριφορά του, πώς σε συμπεριφέρεται? Του φροντίζω και αυτός με περιποιεί. Σε περιποιείται και ο ίδιος. Αυτό πραγματικά είναι πρωτοφανές. Μια και μιλάμε συμβολικά, πέστε, από πότε τον έχετε αντιληφθεί, δηλαδή από πότε τον γνωρίσατε και τον νιώσατε? Από τότε που γεννήθηκα. Τόσο πολύ? Από τότε είμαστε μαζί. Αυτό είναι ιδίωμα Αφρικανών, γιατί εμείς αργότερα τον ανακαλύπτουμε. Όχι, μόλις γεννηθήκαμε. Ναι. Γνωριστήκαμε. Γνωριστήκατε. Δηλαδή, σας μίλησε, δεν καταλαβαίνω δηλαδή πώς γνωριστήκατε. Είναι απλό τα πράγματα. Απλά τα πράγματα. Παίξαμε μαζί, παίξω μαζί του. Βέβαια. Και μαζί. Σίγουρα εσείς θα παίξετε μαζί του. Αυτό δεν μπορούσε να παίξει μαζί σας. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι αυτονόητο. Δεν μου λέτε, η συμπεριφορά του πώς είναι? Πάρα πολύ καλό. Φιλικός. Φιλικός. Φιλικός με τους άλλους εννοείται. Ναι. Με τους άλλους και μαζί μου. Και μαζί σας. Δηλαδή, μπορείτε και. Δεν καταλαβαίνω. Αυτοικανοποιείστε, δηλαδή. Δεν καταλάβει αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Η παρέα ικανοποιείται έναν τον άλλον. Είστε εξαιρετικός και χαίρομαι την ελευθερία σας. Δηλαδή, δεν έχουμε να κρίσουμε τίποτα. Η εκπομπή μας είναι αμιγώς επιστημονική, εντάξει, να το ξέρετε. Ειλικρινά να μου πείτε, εσείς είστε straight ή gay, γιατί δεν καταλαβαίνω. Straight. Όπως συγκρού. Ναι, όπως πάνε εκεί οι διάφοροι γκέι στη συγκρού. Πάτε στη συγκρού, δεν καταλαβαίνω. Εγώ πάω στη συγκρού. Ναι. Όταν πάω στο Πειραιά, από τη συγκρού πάω. Α, παίρνετε δηλαδή τη συγκρού και πάτε μέχρι Πειραιά. Βέβαια. Και τους παίρνετε όλους εκεί, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι τον δρόμο που ξέρω εγώ. Το δρόμο που ξέρετε. Μόνο συγκρού. Απαντήστε μου με το χέρι στην καρδιά. Εσείς είστε straight ή gay? Είμαι straight. Είμαι άντρας. Ο τουμπάμπι πάει με γυναίκα. Είστε παντρεμένος με τη γυναίκα που έχετε μέσα σας, προφανώς. Βέβαια. Όπου πάει ο τουμπάμπι, μαζί με γυναίκα. Ναι, έχετε σκεφτεί να αφήσετε τη γυναίκα σας και να γίνετε ξανά άντρας? Είμαστε. Άντρας, ο τουμπάμπις. Άντρας είναι ο τουμπάμπις. Ο τουμπάμπις, υπάρχει και άλλος τουμπάμπις? Όχι. Είστε αδερφοί, για να καταλάβω. Έχω αδερφή. Έχετε αδερφή. Έχω αδερφή. Την έχετε μέσα σας. Πάρα πολύ καλή. Τέλος πάντων, ο Τουμπάμπι τώρα, τι γίνεται με το πέος του? Να το ξαναφέρουμε. Πέος. Α, το κάνουμε. Τι? Ήθελαμε να έρθουμε μαζί στην Ελλάδα. Και αλλά τι? Δεν καταφέρει. Ποιο, δεν τον έχετε το μαζί? Πιάσαν. Το πιάσανε. Άλλοι το πιάσανε το πέος σας? Το πιάσανε και το στείλανε πίσω. Πού καλά τον πήρε, στην Ιγυρία? Ο καημένος. Αλλά. Πού να καταλάβεις ότι εσείς... δεν μπορούμε μαζί. Α, δεν μπορείτε μαζί. Τώρα εσείς είστε χωρίς τον Πέο. Βέβαια είμαι χωρίς αυτό. Και πώς ουρείτε? Το φίλο μου το Πάιος μιλάμε τόση ώρα, δεν είναι? Για φίλο μιλάει τόση ώρα? Τι λέτε και εσείς? Σας παρακαλώ κάτι, να πάμε μια άλλη εκπομπή, παιδάκι μου. Εσείς έχετε φίλο που το λένε Πέο? Βέβαια. Α, δεν το ξέρω αυτό. Πάμε να μιλήσουμε καλά για το Πέο στο κανονικό, να την ακούσει ο κόσμος να χαρεί. Την έχω κάνει πολύ ψώνια μαζί σου, ρε Γιάννη. Μία φορά σε δω χαμογελαστό και τι στον κόσμο. Είμαι απόλυτα δικαιολογημένος, ρε παιδιά. Εγώ παντρεύτηκα μικρός 19 χρονών, ας πούμε. Χώρισα πριν 1,5 χρόνο. Και ξαναβγήκα στην πιάτσα. Τι να δω εκεί πέρα, έπαθα μεγάλη πλάκα. Καλά, σε πολιορκούν οι πιτσιρίκες. Θέλεις και εσύ να τις πολιορκήσεις, γιατί και αυτές γουστάνουν, μην νομίζετε. Αλλά πώς, με τι όπλα, τα έχω καμένα. Δηλαδή, σαν μαθητούδι που μένει μεταξύ τα στέω, κάνω τη μία γκάφα μετά την άλλη. Τη μία πατάτα μετά την άλλη. Δηλαδή, τι έκανες, ρε Γιάννη? Έκανε πατάτα πάλι. Πάλι πατάτα? Μόνο πατάτα. Τι? Με κοτόπουλο στο φούρνο και χωριάτικη από πάνω. Το πιπίνι εκείνο το θυμάσαι τη μήνα. Τη μήνα? Πατάτα. Ναι. Είπα κι εγώ να προσπαθήσω, ρε παιδάκι, να προσπαθήσω, να δεν ξανακάνω. Προσπάθησα, αλλά τα χάσα. Επικαλέστηκα βέβαια το μέντορά μου, το φίλο μου του πάνω, αλλά και τον γκουρού μου, τον Γιώργο που τα ξέρει όλα, και είπα να αυτό. Μπράβο, και πολύ καλά έκανες. Και λέω, δεν πάμε να φάμε έξω, να περάσουμε καλά,
να γουστάρουν. Έτσι, μπράβο, γιατί σωστά. Ο έρωτας περνάει πάντα από το στομάχι, Γιάννη. Και σκέφτομαι, Γιώργο μου, λέω, πού θα την πήγαινε ο φίλος μου ο Γιώργος. Ιταλικό, ματζάρα σπαγκέτι. Όχι, όχι. Καστέλα με θέα τη θάλασσα στο μισό-μισό. Όχι, όχι, με τίποτα. Πολυνησιακό. Όχι, όχι. Ινδικό. Όχι. Πού την πήγες. Πες του, Γιάννη, πες του. Σταυλάχικα. 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 Εντάξει, βολευτήκαμε. Ναι. Μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και τη θέα εδώ, μια χαρά. Αν και δεν έχετε ανάγκη εσείς, τέτοιο ωραίο ζευγάρι, ταιριαστό, όπου και να καθίσετε, καλά θα περάσετε. Αλήθεια ταιριάζουμε. Δεν μοιάζω σαν κόρη του. Όχι καλέ, άκου κόρη. Αδερφούλα, μέχρι αδερφούλα. Από πού αν επιτρέπετε. Από Αθήνα κέντρο και ήρθαμε εδώ έτσι να φάμε, να περάσουμε καλά. Κάτι μου θυμίζετε εσείς. Μα τι λέτε καλέ, αποκλείεται. Εγώ δεν έχω ξανάρθει ποτέ εδώ. Τέλος πάντων, τι καλό έχουμε. Α, εγώ δεν θα φάω πολύ. Όχι μωρό μου, θα φας οπωσδήποτε. Εδώ έχει καταπληκτικούς μεζέδες στο μαγαζί. Έχουμε και λέμε. Σαλάτα μαρούλι, σαλάτα χωριάτικη, σαλάτα του σεφ, τζατζίκι, χόρτα. Πατατοπιτάκια και φτετοπιτάκια, σπετσοφάι, πατασούβλι, βαϊδάκια. Πάρα πολύ ωραία. Όλα. Αφού σου είπα, θέλω να φάω λίγο. Κάνω δίαιτα. Δίαιτα εσείς, Δεσποινής μου. Α, οπωσδήποτε. Έχω πάρει μισό κιλό. Εγώ συγγνώμη λίγο, πάω τουαλέτα. Όπου θες θα πας, καμάρι μου. Όπου θες. Παντρεμένος. Όχι κυρία μου, πώς το λέτε αυτό, ελεύθερος, απόλυτα. Έλα, παντρεμένος. Αφού σε θυμάμαι, δεν ερχόσασταν εδώ πριν 2-3 χρόνια μια κυρία. Κυρία εγώ. Δεν είχες βάλει τότε ακόμα το σκουλαρίκι. Δεν θυμάσαι. Κυρία μου, κάνετε λάθος. Έλα, τακτούλη, μη φοβάσαι. Η δουλειά μας είναι τέτοια που είμαστε τάφος. Που αναφέρω κάτι να καλαμώσει το μικρό. Αχ, ρε Γιάννη, τα τηγανιτά δεν ανεβάζουν τη λίπητο. Ναι, αλλά μετά πλακωθήκαμε. Α, εντάξει, αφού μετά πλακωθήκατε. Στα γυρινά, στα αρνιά με πέτσες, στα σπλενάντερα, στα κοκορέτσια, στα γεμιστά, στα εξοχικά. Ορίστε οι δεύτερες πατατούλες μας. Α, ευχαριστώ πολύ. Και το ψωμάκι μας. Πάρτε αυτό. Καλή σας όρεξη. Ευχαριστώ. Έλα μωρό μου. Έλα μωρό μου. Ορίστε και το τρίτο τραφικάκι μας. Είμαστε εντάξει, θέλουμε κάτι άλλο. Όχι. Καλή όρεξη, καλή όρεξη. Λάθη, πολλά λάθη, ρε Γιάννη. Ναι, αλλά μετά την πήγα στη θάλασσα. Α, εντάξει, αυτό είναι ωραίο, ρε, στη λάτο, αλλά δεν προλάβαμε, το φάγα το παλτό. Τελικά, ρε φίλε, δεν είσαι παντρεμένος. Γιατί, πώς το κόβεις αυτό. Οι παντρεμένοι δεν ταΐζουν με τόσο τσιτσί στην ταβέρνα την κομμενίτσα. Κρατάνε το τσιτσί και το κοκό τα αφήνουν για μετά. Να γιάσει το στόμα του αγόρι μου. Ρε Γιάννη, πόσες φορές το έχω πει. Όταν βγαίνουμε με γυναίκα, το φαγητό είναι το ρακτικό. Το κυρίως πιάτο είναι το κρεβάτι. Μου το έχει πει και έχει δίκιο. Μου έχει πει το κρεβάτι είναι η Αλκάιντα. Δηλαδή εκεί γίνονται και καλά όλες οι τρομοκρατικές ενέργειες. Δεν μας ακούει ρε εσύ. Άλλα ακούει και άλλα πάει και κάνει. Είναι χού το άτομο. Γιάννη, τελευταία φορά το μωρό το πάμε σε παραλιακή ψαροταβέρνα, αγόρι. Να βλέπει τις βαρκούλες να κουνιούνται, να φάει το ψαράκι της, να λέει από μέσα «Ρε εσύ, τι τύπος αυτός με έχει βγάλει, τι χαΐσας, τι κυμπάριζε, τι παιχταράς». Και μετά τι κάνουμε, το ποτίζουμε μουζάκι να παραλύσουν οι αντιστάσεις, αγόρι. Και μετά... Μετά, τι πας σε κάποιο παραλιακό μπαράκι και καλά, ας πούμε, να μην μασίσει ότι εμείς δεν ξενυχτάμε και έτσι. Κατάλαβες και είναι έτοιμο το μωρό για την Αλκάιντα. Αφού τα ξέρεις. Ωραία, προφορικά μπορώ, γραπτά δεν μπορώ. Εγκράδε κανένα σκονάκι. Πω, παιδάκι μου, είσαι πολύ πιασμένο. Αχ, το ξέρω. Παπα. Περίμενε, εγώ θα σε ξεπιάσω. Περίμενε να δω το πιάσιμο. Περίμενε. Αχ, καλέ. Το πιάσα το πιάσιμο. Αχ, παιδάκι, με γεργαλάτε κιόλα, σταματήστε. Καλέ, με από πόλες μου. Έλα, από πόλες μου. Κάποιο που είναι, τέτοια θέλει. Καλέ, θα μου τα βγάλω όλα έξω, περιμένετε λίγο. Περίμενε. Χτυπάτε και μ' αρέσει. Μα γι' αυτό συμφωνώ. Μην κάνε, τι κάνε. Πώς θα χαλαρώσω έτσι. Ηρέμησε. Να πιάσω ξανά το πιάσιμο. Περίμενε. Εδώ είναι. Και άμα στο ξεπιάσω, θα ξεπιαστείς κι εσύ και μετά θα βγεις στην παραλία και θα λένε τι ξεπιασμένο κορίτσι είναι αυτό, παιδί μου. Αχ, τέλεια. Θα βγεις στην παραλία και θα παραμιλάνε όλοι. Έτσι θα μου φύγει κούραση. Καλέ, κύριε Μικουελίνο μου, δεν βλέπω την ώρα να φύγω μακριά. Να φύγω, να πάρω άδεια από το γραφείο και να φύγω να πάω στα Κύθυρα. Ξέρετε, είμαι από εκεί και έχω και σπίτι. Εγώ δυστυχώς θα πάω να ξεκουραστώ σε κάποιο ξερονήσι στη Μύκονο. Α, στη Μύκονο, έχω ακούσει ότι θα πάει και η Βύση εκεί. Έχετε ακούσει κάτι? Everything υπάρχει για τη Βύση, τα αφού όλα. Το λένε τα κανάλια, έπαμε από το πόδι. Ποια κανάλια, η ίδια το λέει. Την έχετε δει, έχετε πάει στο κέντρο. Με τη Βύση πάμε μαζί διακοπές.
βρε. Μαζί πάμε στη Μύκονο. Την ίδια εποχή, Τι σύμπτωση. Δεν είναι σύμπτωση, καλέ. Φίλοι είμαστε, κολλητάρια με τη Βύση. Ναι, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύει, τι θέλει, δεν πάρω τηλέφωνο. Δεν πάρω τώρα, περίμενα. Θέλει. Θέλω πολύ. Την παίρνω. Μα πάρα πολύ. Να γίνω τραγουδίστρια. Καλά, εσύ δεν μπορούσε να δουλεύει σε γραφείο. Ναι, το πρωί στο γραφείο, μετά όλη μέρα τραγουδάω. Αλλά δεν είμαι ψώνια όμω. Το πρωί μαθήτρια, το βράδυ τραγουδίστρια. Αξιά, παρακαλώ, πείτε τη για μένα. Περίμενα, κάτσε να το σηκώσει. Έλα, Βρεανούλα, σηκώσε το σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα, Νουλά, χανούλα του χιονιά. Σηκώσε το να μιλήσω γιατί διαφορετικά. Έλα, Νουλά, ο Μικουέλο είμαι. Τι κάνεις, μωρό μου, ο Μικουέλο. Τα πιο γλυκά χέρια της Αθήνα και της Μύκονος. Ναι, έσκησες, αγάπη μου. Everything για σένα, όλος ο κόσμος. Ειλικρινά, δηλαδή είσαι καταπληκτική. Με συγχωρείς που δεν πήρα να σε συγχαρώ αμέσως. Είχα και εγώ μπλεξίματα τρομερά, ναι. Ξέρεις, ο Ηλίας ο Ψινάκης με τον αυτό, με τον Σέκτη Κουβά, θέλουν να τα βρουν και με έχουν στη μέση. Εγώ να του τα βρω, δηλαδή να βοηθήσω, καταλαβαίνετε αυτά τα πράγματα και με έχουν βάλει στη μέση, δηλαδή με έχουν κάνει σάντουιτς. Και κάθε βράδυ τρέχω στα κλαμπ. Ναι, κλαμπ σάντουιτς. Ζω ένα δράμα. Σε παρακαλώ, μωρό μου, ναι. Μην ανησυχείς. Είσαι πάντως θεά. Θεά, τρομερή θεά. Ναι, σας παρακαλώ, κύριε Μικουέλο, μου πείτε τις για μένα. Δεν είμαι ψώνιο. Ναι, την έκανα ψώνιο μαζί σου, μιλάμε. Είσαι πάρα πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη, δηλαδή τεράστια. Πολύ μεγάλη. Όχι, παιδάκι μου, κοριτσάκι είσαι, μικρό κοριτσάκι. Αλλά λέω, σαν τραγουδίστρια είσαι πάρα πολύ μεγάλη. Όλος ο κόσμος για σένα μιλάει. Εγώ δηλαδή το everything το λέω συνέχεια, Τι μόνο εγώ, όλη η Ελλάδα το λέει. Τι Ελλάδα, Αυστραλία, Καναδάς. Ναι, Ανούλα, θα πάμε διακοπές στη Μύκονο παρέα. Τι, πότε, 10 Αυγούστου, θα πας στο Ρόντο, σε παρακαλώ. Τι, Μελβούρνη μετά, δεν μπορώ να έρθω μαζί σου, αποκλείεται, φοβάμαι το αεροπλάνο όπως ο Νίκος. Εντάξει, θα σου στέλνω μηνύματα. Οκ, okay, everything I know. Ελάτε, κύριε Μικουελίνο μου, πείτε τη για μένα, πείτε τη να έρθετε να σα φιλοξενήσω στα κύθυρα. Σα παρακαλώ, δεν είμαι ψώνιο, μην το ξεχνάτε. Οκ, Ανούλα, άμα γυρίσει από το Ρόντο, Καναδά και τέτοια, θα πάμε διακοπές μαζί στα κύθυρα, εντάξει, έχουμε σπίτι εκεί. Μια φίλη τραγουδίστρια. Λιποθύμησε. Συγγνώμη, Άννα, θα σε πάρω σε λίγο. Για, αντίο. Καλή. Τι είναι. Ένα αστείο ήτανε. Αστείο ήτανε. Ναι. Δεν ήταν η Βύση. Όχι, η Βύση ήτανε. Αστείο είναι ότι θα έρθουμε στα κύθυρα. Δεν βγάζεις τη ζώνη, λέω εγώ. Όχι, γιατί η μαμά μου είπε να μην βγάζω ποτέ τη ζώνη άμα είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, εντάξει. Και όταν είναι παρκαρισμένο. Δεν το ξέρω. Δεν θα έκανα να ρωτήσω. Με συγχωρείτε πολύ. Είστε πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Πολύ μου αρέσετε. Ναι, μαμά. Έλα, μαμά μου. Ναι, εδώ με την κοπέλα είμαι. Δεν έχουμε αρχίσει ακόμα, μαμά. Όχι, αλλά ξέρεις τι μου λέει. Να βγάλω τη ζώνη, μου είπε. Όχι, καλή μαμά του Παταλονιού. Το αυτοκίνητο είναι τη ζώνη να βγάλω. Εντάξει, άμα πάμε εθνική οδό, εντάξει, τότε θα την ξαναβάλω. Άντε, γεια. Και λέει μάνα, σιγά-σιγά πάμε και διμέρα στο ναύπλιο. Άντε, βγάλει τα ρούχα σου, γιατί έχω κι άλλο πελάτη. Να του πεις να περιμένει, εντάξει. Εγώ προηγούμε. Εγώ δεν ξεπερδίδω πρώτος. Και πού να μπει ότι βρίσκεσαι σε γιατρό του ΙΚΑ. Γιατί έτσι είναι το σωστό. Εγώ πώς περίμενε 39 χρόνια, δηλαδή. Εγώ θα τελειώσω πρώτος. Και νομίζω ότι περιμένω εγώ άλλα 39 για 60 ευρώ. 10 λεπτά είναι στο αυτοκίνητο. Πριτς, εμένα η κυρία μου είπε στο τηλέφωνο ότι το ραντεβού είναι μία ώρα, εντάξει. Μία ώρα στο σπίτι, 10 λεπτά στο αυτοκίνητο. Καλά, εντάξει τότε. Πρώτη φορά μου σημαίνει αυτό το πράγμα. Δύο λεπτά και να βγάλω το παντελόνι μου. Δεν μου λέτε συγγνώμη, κρεμάστρα έχετε. Ρε βγάλω το σήκ, θα το πάω εγώ αύριο καθαριστήριο. Τι σώρα λυγείτε, δηλαδή με 60 ευρώ το πάτε και στο καθαριστήριο. Α, τρομερό, τι ατυχία, δεν έβαλα και το παλτό μου να το πηγαίνατε. Το παλτό που έχω φάει εγώ να λες, μα τι είναι τούτος. Με συγχωρείτε να πάρω δύο λεπτά και τη μητέρα μου να χαρεί, περιμένετε. Ναι, δώσε και σε μένα να της μιλήσω μετά, καμάρι μου. Ναι, πώς με είπατε. Καμάρι μου. Α, πολύ μ' αρέσει που με είπατε έτσι. Από καμάρι της. Έλα μαμά, το καμάρι της. Ναι, εδώ, Μανούλα, ξέρεις τι, είναι καταπληκτική η κυρία. Αφού με 60 ευρώ μόνο, σου πάει και τα ρούχα στο καθαριστήριο. Ναι, Μανούλα μου, ναι. Τι, πώς θα κυκλοφορήσω έτσι, διότι θα ήθελα να τη ρωτήσω. Μου λέει, Μανούλα μου, να σας πω, καλά και εγώ πώς θα κυκλοφορήσω έτσι τώρα που είμαι ημίγυμνος. Νομίζεις λίγο τη Μανούλα, θα της μιλήσω. Ναι, μαμά, πάρε να σου μιλήσει. Αυτή, μωρέ, ξέρει, Κυρία μου, αντί να πιάνεις κουβεντούλα με το γιο σου, δεν του λες να πει δείξε να τελειώνουμε. Ξέρω ότι θα μου ζητήσει να του πει και τις κάλτσες. Τι κάλεσε, κύριε! Βγάζω τις κάλτσες. Καλά, γίνεται να γίνει δουλειά με τις κάλτσες. Άμα είναι να γίνει δουλειά, χαλάλη βγάλτες. Και τις δύο. Όποια θες ότι σε βολεύει. Μόνο τη μία. Α, έτσι σε θέλω, αποφασιστικό. Ωραία. Αχ.
χέρια, αυτά που έχεις. Ε, το κρυστάλλα. Πα, τι είναι αυτό που ακούγεται, Μικουέλο? Άσε, την έχω πατήσει. Έχει ανοίξει από κάτω μου σκυλάδικο και θα αλλάξω. Θα πάω από πάνω μου. Εδώ σου πέρασε. Ναι. Εδώ ξεπιάστηκες. Εδώ. Να ήταν κι άλλο. Εδώ εντάξει, ξεπιάστηκες εδώ. Ναι, ναι, ναι. Εδώ πώς αισθάνεσαι? Α, πολύ καλά. Εδώ. Πιο καλά. Πιο καλά εδώ. Ναι. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ημισφαιρίων? Ξέρω εγώ, μπορεί. Θα το φτιάξουμε. Εντάξει. Είδες. Είδες πώς ξεπιάστηκες. Ναι, είδα. Σήκω. Σιγά. Τελικά, δεν μου είπατε, κύριε Μικουέλο. Τι θα κάνετε το καλοκαίρι? Τελικά δεν θα πω Μύκονο, έχω βαρεθεί. Δεν μπορώ τα ίδια και τα ίδια, ειλικρινά σου λέω. Δηλαδή, ίδιοι πάντα stars, ας πούμε. Ίδιοι straight και ίδιοι gay, στα ίδια μέρη. Ένα τρομερό πράγμα. Δεν αντέχω. Δηλαδή, το ίδιο paradise. Θα πάω αλλού, να αλλάξω περιβάλλον. Και πού λέτε να πάτε, δηλαδή? Θα πάω Θιβέτ. Θιβέτ? Ναι, Θιβέτ. Εκεί είναι διαφορετικά. Άλλο paradise. Άλλοι gay. Άλλοι straight. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά εκεί. Εκεί οσμίζομαι καινούργια πράγματα. Εκεί ξέρεις, όλοι είναι όμορφοι. Σαν και εμένα, όλοι ξυρισμένοι. Γιατί εγώ είμαι ξυρισμένος από κάτω. Από κάτω? Παιδάκι, μα βγάλω αυτό, εννοώ ότι είμαι ξυρισμένος. Εσύ έφτασες μακριά, έφτασες στο Θιβέτ ήδη. Εκεί είναι και ο φίλος μου ο Ρίτσαρντ Γκιρ που είναι βουδιστής. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Μην κάνεις και έτσι. Εγώ ξέρεις τη βρυσίδη του κορίτσι. Κι όμως αυτός με γουστάρει. Έλα, χωρίς εσένα δεν μπορώ να περάσω καλά στο Θιβέτ. Να, μωρέ, να σας κάνω μια ερώτηση. Όχι από κουτσομπολιό, αλλά. Εντάξει, κάνε μου, κάνε μου. Εντάξει, τα ξέρω όλα, αλλά εντάξει. Όλα. Δεν τα ξέρω κιόλα. Δεν είμαι και Θεός πια. Να, ήθελα να σας ρωτήσω. Τη Βανδύ την ξέρετε? Το Δεσποινάκι. Σφαλιάρες. Για σφαλιάρες είναι. Όχι, παιδάκι μου, σφαλιάρες παίζουμε. Α, είπα κι εγώ. Και με τον Ντέμι παίζετε σφαλιάρες? Όχι, με τον Ντέμι παίζουμε κλωτσιές. Τι, δεν το συμπαθείτε? Το αντίθετο, συμπαθώ πάρα πολύ. Τα Σαββατοκύριακα που βρισκόμαστε κάποιοι celebrities, μερικοί μετρημένοι στα δάκτυλα δηλαδή, παίζουμε ποδόσφαιρο 3x3 και έχουμε τον Ντέμι πρόεδρο. Πείτε μου έτσι να καταλάβω. Ναι. Καλά που μου τους θύμισες. Να τους πάρω ένα τηλέφωνο γιατί τους έχω αποθυμίσει. Αχ, τέλεια, πάρτε τους. Τώρα θα τους πάρω, ξέρεις, είμαστε φίλοι, έχουμε ζήσει μαζί. Δεσποινάκι, τι κάνεις εσύ? Εγώ καλά μωρό, μια χαρά. Everything okay. Ναι, everything okay. Δεσποινάκι. Δεσποινά. Άκουσε, everything okay και... Ναι. Έλα, Δεσποινά. Τι έπαθες, παιδάκι μου, γιατί δεν μου μιλάς? Εντάξει με την Άννα, την ξέρω τώρα. Έρχεται και της κάνω μασάζ. Πώς δεν την είδα? Χάλια. Δεν με ενδιαφέρει τι βγήκε. Εγώ με ενδιαφέρει πώς βγήκε και ήταν χάλια και δεν με αρέσει καθόλου. Εμένα δεν με εκπροσώπησε ως Έλληνα πατριώτη με τα English languages. Έτσι κι ήσουν εσύ. Θα παρομιλούσε, παιδί μου, όλη η Ευρώπη. Θα ανοίγαν οι ουρανοί, θα κατέβαινες με σκάλες, θα έβγαζες φτερά. Τα ξέρω, θα ήταν ο Μαζονάκης γυμνός, θα τρελνόντουσαν ο κόσμος. Αλλά βέβαια, βγήκε αυτή τώρα, ρόμπες γίναμε. Μα δεν σου είπα. Τι? Πήγα την γυναίκα μου για βελονισμό. Πού την πήγες? Στη Μοδίστρα. Πού θες να την πάω, για στον βελονιστή? Ω, κατάλαβα. Και την πέρασε ψηλό γαζί, γι' αυτό άργησε. Όχι, ρε, άργησε γιατί μου πιάσε την κουβέντα. Άμα σου πιάσε την κουβέντα η γυναίκα σου, τότε νωρίς ήρθες. Όχι, ο βελονιστής μου πιάσε την κουβέντα. Και τι σου? Με είδε να καπνίζω. Και? Μου ζήτησε τσιγάρο. Τι, μου είπε ότι υπάρχει μια τέλεια μέθοδος για να το κόψω. Για να κόψω το τσιγάρο? Ναι, ρε. Μπράβο, ρε μεγάλε, σε παρακαλώ. Πες μου, ποια είναι αυτή η μέθοδος να το κόψω, να πάει στο διάολο? Ο βελονισμός. Δηλαδή, και τι, πας εκεί πάρα και σε δέμα. Μην φανταστείς τώρα, είναι πολύ ψηλές οι βελόνες, είσαι που φαίνονται. Μα πού δεν μπορώ να τριχιάσω, φοβάμαι αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να με τρυπάνε τώρα ξαφνικά και αν του φύγει το χέρι και τρυπήσει καμπάνω. Τι είναι το χέρι να του φύγει, ρε Γιάννη, συναρμολογούμενο? Το κακό δεν αρκεί να γίνει, σε πληροφορώ, εντάξει, να κάνει κανένα λάθος αυτός για να μου τρυπήσει κανένα αυτό και να μην μπορώ να, οι άλλες. Τι? Ρε, ο άνθρωπος είναι επιστήμονας, είναι γιατρός. Δηλαδή εσύ το έκανες, τρυπήθηκες. Με βλέπεις να καπνίζω? Όχι, ρε, μπράβο, ρε, συγγνώμη. Μου ήρθε μια θαυμάσια ιδέα, τρομερή ιδέα. Θα κάνω κι εγώ βελονισμό. Επιτέλους, να το κόψεις, Γιάννη μου, να το κόψεις αυτό το πράγμα. Όχι, δεν θα τον υποστώ εγώ το βελονισμό. Εγώ θα τον κάνω. Πού? Στη γυναίκα μου θα το κάνω. Έχεις εσύ βελόνες? Έχει ένας πρώτος μου ξάδερφος. Έχει ο πρώτος ξάδερφος βελόνες βελονισμού? Όχι, έχει όμως πλεξίματος. Α, ωραίο! Ωραία, ε! Ναι. Ναι, και πού να βγάζα και την άλλη κάλτσα, μιλάμε. Μόνο να την ξαναβάλεις, γιατί δεν βλέπω να βγάζω μεροκάματο σήμερα. Εντάξει, θα την ξαναβάλω. Και την κάλτσα θα βάλω και τη ζώνη θα βάλω. Τη ζώνη πάλι γιατί θα τη βάλεις? Εσείς δεν μου είπατε τώρα να βάλω τα πάντα όλα, τι έβγαλα. Αφού έβγαλα και τη ζώνη, θα την ξαναβάλω και τη ζώνη. Λίγο ακόμα και θα την αφήσω στο αμάξι και θα φύγω. Δεν κατάλαβες, αγοράκι μου, τελειώσαμε. Τι αυτό ήταν όλο?
ούτε που κατάλαβα τίποτα. Να με εγώ. Δηλαδή έτσι κάνετε και τους άλλους πελάτες. Ελπίζω όχι. Εντάξει, τότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Που βρήκατε σε μένα κάτι το ιδιαίτερο, αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ. Ξέρετε που το έκανα καλά, δηλαδή έτσι σε αυτό το. Να με επιτρέψετε να πάρω τη μάνα μου να της το πω. Θα χαρεί πάρα πολύ, ξέρετε. Θα της φύγει το άγχος. Άγχος γιατί, μην ξεχάσεις να βάλεις την κάλτσα. Όχι καλέ, όχι. Μήπως και δεν μπορέσω να το κάνω. Όμως εγώ το έκανα και τρελαθήκατε και θα της το πείτε έτσι. Έλα μαμά. Ναι, εδώ είμαι, εδώ. Καλά. Μαμά, όλα τα πράγματα γίνανε όπως μου είχες πει εσύ. Ναι, τα πάντα, τα πάντα. Λίγο τι πόνεσαι, λιγάκι από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, πάρτε την ίδια να σου το πει. Μαμά, τρελαθείς. Πέσεις ότι τρελαθήκατε. Τι είναι αυτό το όπως το είχατε πει. Εσείς του είπατε να βγάλει και παπούτσια, παντελόνι, κάλτσες, πουλόβερ, μπλούζες, φανελάκια. Σε λίγο θα έφερε και νοικοκόπτη να κόψει και τα νύχια του. Αν το έκανε, αυτός το έκανε. Εγώ δεν πρόκειται να το ξανακάνω. Με κανένα πελάτη πλέον. Μια απορία μόνο. Ναι. Γιατί έβγαλες μόνο τη μία κάλτσα. Για να μην μπερδεύομαι. Τι να μπερδέψεις, παιδάκι μου. Το αριστερό με το δεξί. Τι. Το πόδι. Ναι, γιατί μια φορά είχα βάλει την αριστερή κάλτσα δεξιά και έχασα το πόδι. Έλα, γλυκιά μου, έλα. Έλα, μπράβο. Αγάπη μου. Τι είναι, μωρό μου. Μάντεψε τι έχει σήμερα το περιοδικό. Κανένα DVD θα έχει. Όχι. Τι, καμιά κυκλοπαίδεια. Περιοδικό είναι, Οδυσσέα μου. Δεν είναι κυριακάτικη εφημερίδα. Αυτό να μου πεις. Τέλος πάντων, τι έχει. Ένα τεστ. Τεστ. Α, ναι, αυτά είναι ωραία. Έχω να λύσω τεστ από τότε που πήγαινα λύκειο. Αγάπη μου, δεν είναι τέτοιο τεστ. Από τα άλλα. Από τα πια. Λέει, μάθετε ώσπου θα έφτανε για εσά το τέρι σα. Τη βάψανε. Τι πε. Τίποτα. Λέω, αυτά είναι καταπληκτικά, ξέρεις, και αληθοφανή μπορώ να. Αγάπη μου, θες να το κάνουμε. Πριν το τεστ. Όχι, αγάπη μου, τώρα. Εντάξει. Λέει, αν ήσασταν άρρωστοι και χρειαζόσασταν επιγόντως ένα ζωτικό όργανο, τι θα έκανε ο σύντροφός σας. Ναι. Α. Θα έτρεχε να σας το βρει. Βου. Θα σας έδινε το δικό του. Γου. Θα άφηνε τους γιατρούς να το βρουν. Α. Θα έτρεχε να σας το βρει. Βου το δικό του. Θα άφηνε τους γιατρούς να σας το βρει. Το γου. Το γου. Ναι, γου. Ροδυσσέα. Θα άφηνε στους γιατρούς. Δεν θα άφηνε στο δικό σου. Και που ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ αν είμαι τώρα συμβατός δότης. Εάν ήσουν, αγάπη μου. Εάν ήμουν, τι, θα άφηνα τη γυναίκα μου με ένα νεφρό. Θα πήγαινα και θα το έδινα στην γυναικούλα μου που την αγαπώ πολύ. Αγάπη μου. Ωραία, τη γυναίκα μου θα το δει. Το φου βάζω, Ναι, βάλτο. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Αν ήσασταν στη μέση της θάλασσας και πνιγόσασταν. Όχι. Τι θα έκανε ο σύντροφός σας. Α. Θα φώναζε βοήθεια. Βου. Θα σας έσωζε ο ίδιος. Γου. Θα άφηνε τον ναυαγοσώστη. Θα φώναζε βοήθεια, θα έσωνε ο ίδιος. Θα άφηνε τον ναυαγοσώστη. Γου. Οδυσσέα, τι γου, τον ναυαγοσώστη. Τι είναι μόνο. Οδυσσέα μου, δεν θα αργώσουν ο ίδιος να με σώσεις. Αφού ξέρεις, βρε κουτό, ότι δεν ξέρω κολύμπι. Έχω το κόμπλεξ της θάλασσας και δεν έχω μάθει να κολυμπάω. Αν ήξερα, θα άφηνα στη θάλασσα τη γυναίκα μου να πάει να πνιγεί. Όχι, θα την έσωνα τη γυναικούλα μου. Αγάπη μου. Ωραία μου γυναίκα μου όμως. Οπότε το βου, ναι. Το κυκλώνω. Ναι, κύκλωσέ το κι αυτό. Αγάπη μου, καλά τα πας αγαπούλα. Ναι. Λοιπόν, επόμενη και τελευταία ερώτηση και πολύ κρίσιμη αγάπη μου. Ναι, ναι. Λοιπόν, αν σας απήγαγαν και ζητούσαν λίτρα από τον σύντροφό σας. Ναι. Εκείνος, αγάπη μου. Ναι. Α, δεν θα έκανε τίποτα. Ναι. Βου. Θα πλήρωνε αμέσως τα λίτρα. Γου. Mm-hmm. Θα ζητούσα τη βοήθεια της αστυνομίας. Δεν θα έκανε τίποτα. Θα πλήρωνε αμέσως τα λίτρα. Γου. Θα ζητούσε τη βοήθεια της αστυνομίας. Της αστυνομίας. Γου. Έλα ρε Οδυσσέα, γου και γου και γου. Τι. Τι την αστυνομία. Τι. Δεν θα τα πλήρωνες αμέσως ρε αγάπη μου. Έχουμε λεφτά ρε μάνα μου. Έχω εγώ λεφτά. Δεν έχω μία τίποτα αγάπη μου. Αγάπη μου, αν είχες. Αν είχα λεφτά, τι. Θα άφηνα τη γυναίκα μου να την έχουν μέσα. Τι. Θα πήγα να τάχωνα, να την ελευθερώνανε. Πάρ' τα λεφτά για την γυναικούλα μου. Με μορφιά μου θα την είχα, τη γυναίκα μου πάλι πίσω. Οπότε το βου, το βου. Ναι, το κυκλώνω πάλι και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αγάπη μου, άκου το αποτέλεσμα. Ναι, ακούω. Λοιπόν, είστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλο. Ναι. Η τέλεια γυναίκα με τον τέλειο άντρα. Αγάπη μου, είσαι ο τέλειος άντρας για την τέλεια γυναίκα. Αν ήσουν η τέλεια γυναίκα. Τι θες. Τρύπες.